Με την Τουρκία, κοιτάμε λίγο και τα δικά του πολιτικά πράγματα. Mm -hmm. ε, ο ο, ο κύριο Ερντογάν με αυτή τη ρητορική που κάνει, την πολεμική ρητορική, διότι προκαλεί ένα πόλεμο λέξεων, ευνοείται δημοσκοπικά. Έναντι ποιου όμω, έναντι του Κιλιτζάρογλου Έναντι του αρχηγού, δηλαδή τη αξιωματική αντιπολίτευση του. Mm -hmm. Ο Κιλιτζάρογλου όμω είναι ένα πολιτικό ηγέτη αντιτουριστικό. Δεν είναι ελκυστικό. Δεν θα μπορούσε ποτέ να κερδίσει. Τον πρόεδρο Ερντογάν. Εμφανίζεται να προηγείται με, με, με 1% διαφορά ναι, ναι. ο πρέδριο Ερντογάν. Το θέμα είναι όμω αν η αντιπολίτευση εντοπίσει άλλον ηγέτη για να τον πιο έχει ελκυστικό. πιο ελκυστικό ναι. και παλαιότερα τουλάχιστον, εγώ δεν είμαι όπω ο κ. Κωστήτη στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη, να ξέρω κάθε μέρα τι γίνεται εκεί. Ναι. Ναι, αλλά στι παλαιότερε δημοσκοπήσει ναι. έχανε κατά από του δημάρχου και Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. Και πρόβαλε και ο Δήμαρχο τη Μύρνη ω ένα ενδεχόμενο ηγέτη, α πούμε. Mm. Δεν ξέρω το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τι θα κάνει, αλλά ο Ερντογάν, με τα δεδομένα πολιτικά τη Τουρκία σήμερα, κερδίζει. Αν η αντιπολίτευση βρει άλλον ηγέτη, θα χάσει. Mm. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν είμαστε στο έλεος. Πρέπει να δούμε πολιτικό κεφάλαιο στην ε, Τουρκία Ακριβώς. που θα πει παιδιά δεν χρειαζόμαστε ούτε τις γαλάζιες πατρίδε, ούτε τις απειλές πολέμου. Έχουμε ένα γείτονα με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε πολλά δεν θα πράγματα θα βρείτε τέτοια μαζί. Τέτοια φωνή. Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς, δεν υπάρχει το τέτοιο... πράγμα. Τέτοια φωνή δεν θα τέτοια βρείτε. Τέτοια φωνή στην τέτοια Τουρκία, βρείτε. σημαντική, βρείτε. δεν υπάρχει. Θα βρείτε όμως φωνές ναι. που θα επιχειρήσουν, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει την Ελλάδα, να αποκαταστήσουν τη σχέση τους με τη Δύση. Αυτό θα το δείτε. Στους Κεμαλικούς. Ε, Στους Κεμαλικούς. Ένα σχόλιο για τα Μάρτερ. Ε, πάνε στον Εύρο είπε ο κ. Μπισωτάκη. Ε, αυτό μου ζήτησαν οι ένοπλε δυνάμει. Εγώ δεν είμαι στρατιωτικό. Mm -hmm. ε, είδα και του κόμματό μου τι τοποθετήσει και τι ανησυχίε. Μήπω αποδυναμώνεται η άμυνά μα στα νησιά. Mm -hmm. ε, Μήπω, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο με τι αλλαγέ που γίνονται αυτέ. Ε, υπάρχει βέβαια και αντίθετη πληροφόρηση ότι έχουν πάει άλλα mm -hmm. ε, τεθωρακισμένα εκεί. Mm -hmm. Και έχει γίνει ένα σχεδιασμό. Δεν θα μπαίνα ποτέ. Στο επιχειρησιακό κομμάτι. Στο επιχειρησιακό κομμάτι. Mm -hmm. Και δεν το καταλαβαίνω καλά. Και δεν το ξέρουμε. Και δεν το καταλαβαίνω καλά. Το διαβάζω, αλλά δεν το καταλαβαίνω καλά. Φοβάμαι μην μπω και καμιά κουβέντα η οποία δεν είναι σωστή και φανώ επιπόλαιο. Απ' την άλλη, εμπιστεύομαι τι ένοπλε δυνάμει. Θα μου πείτε, είναι αλάνθαστε. Όχι. Δεν βρίσκω κακό να γίνεται μια συζήτηση. Θεωρώ όμω ότι όσο μπαίνει σε λεπτομέρειε επιχειρησιακέ τόσο δεν Τώρα είναι, και, δεν είναι, και, δεν είναι και πολιτική. Πάντω ε, η Τουρκία αντιδρά και σε αυτή την επιλογή από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι μα είπατε. Μα η Τουρκία, η κυρία Παπαδόπουλα, αντιδρά παντού. Στην Αθήνα τα Στα νησιά να τα πηγαίναμε, κα... το είπατε πριν στο Κωστήρι. Θα φωνάζαν. Στην Ευρώ. Δεν θέλουν που η Ελλάδα είναι εξοπλισμένη. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ και εσά και τον κύριο Δαβέρο του στη συνέντευξη του στα νέα για τι απειλέ τη Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα και τα αφισβήτηση τη κυριαρχία. Το επανέλαβε όμω, έστω και σε χαμηλότερου τόνου και στη συνέντευξή του με τον Πρωθυπουργό. Το ερώτημα μου είναι το ναι. εξή. Είναι στο σημείο εκείνο η Γερμανία που θα διαμηνήσει στην Άγκυρα ότι θα έχει και διμερεί κυρώσει, διδαμερεί συνέπειε, εάν επιμείνει να απειλεί την κυρία και να αφιβητεί απειλεί... την κυρία Το, Το αμφισβητώ. Το αμφισβητώ, mm -hmm. Το αμφισβητώ γιατί ε, παρακολουθήστε και λίγο. Τη θέση τη Γερμανία σε σχέση με το Ουκρανικό. Γιατί πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό το. Δεν, δεν, δεν έχει, είναι αποδεκτό. Έχει, δεν μπορεί έχει, να περάσει. Έχει διαφοροποιήσει ακόμα mm. και τι θέσει που έχει και το ΝΑΤΟ, αλλά και που προσπαθεί να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το Ουκρανικό. Mm. Έχει τη δική τη προσέγγιση, που είναι μια προσέγγιση μεγάλη δύναμη που κοιτάει πρωτίστω τα δικά τη συμφέροντα. Mm. Άρα δεν μπορώ να πω ότι θα ήταν η στάση του αυτή που θα θέλαμε, ε, εάν το χρειαζόταν. Όμω, από την άλλη πλευρά, παρακολουθώ τι τοποθετήσει και των δύο συνομιλητών σα σήμερα ε, ω προ το προκείμενο, είναι τέτοια η φορά των σχέσεων τη Τουρκία πια με το δυτικό κόσμο, mm. όπου η Ελλάδα μπορεί να κουμπάει με εμπιστοσύνη σε αυτά που ήδη έχει κάνει. Γιατί το λέω αυτό. Και μάλιστα έχω κάνει και ένα, μια ανάρτηση τελευταία, που η οποία επιδοκιμάστηκε πάρα πολύ και μου έκανε και εντύπωση. Γιατί χωρί να υπάρχει κάτι, κάποιο να με ρώτησε. Παρακολουθώντα το διάλογο στη χώρα, mm. είπα ότι η Ελλάδα, επειδή έχει εξοπλιστεί, έχει αποκτήσει ένα πλεονέκτημα. Εάν προσδοκά στι συμφωνίε που υπογράφει την άμυνά σου και την υποστήριξή σου, mm. θα είσαι ένα επέτη μια πατρονία. Όταν όμω και εξοπλίζεσαι και έχει τι συμμαχίε, όπω η γαλλοελληνική, όπω η, η Αμερικανό ελληνικη Δηλαδή και εξοπλίζεσαι πρωτίστω. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είσαι, αντιμετωπι... είσαι έτοιμο να αντιμετωπίσει και μόνο σου. Η, Ένω, η Αιγυπτιακή, ό, 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 ό,τι έχει φτιάξει ναι, ναι. ω εξωτερική σου πολιτική ναι. τη συμμαχία σου αυτόν τον καιρό, το Ισραήλ. τότε μιλά από θέση ισχύω, ναι. τότε είσαι αποτρεπτική δύναμη. Μάλιστα. Εάν δεν έχει εξοπλιστεί mm. και θε να πει ότι η συμφωνία σου με τα Εμμυράτα, με την Αίγυπτο, με τη Γαλλία, με τι ΗΠΑ είναι το όπλο σου, θα καταστεί επέτη όλων αυτών. Συνεπώ θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική πηγαίνει με αυτή την έννοια σε ασφαλή βήματα και αυτό φοβάται η Τουρκία. Πολλοί θα μελετήσουν μια κίνηση την οποία έχουν στο μυαλό σα. Στο μυαλό του. Σα το έχω ξαναπεί αυτό. Πιστεύετε ότι. Την το, έχουν στο το, μυαλό το του. Το την μυαλό. έχει ο Ερντογάν στο μυαλό δεν τους. Δεν την δεν Ξέπερα... πες, του. Δεν είναι λόγια μόνο για να πούμε τα δοδοπέταλα που ήταν χθε στην προεκλογική καμπάνια του Ερντογάν και τα λοιπά. Ξεπεράσαμε αυτά τα στάδια. Ξεπεράσαμε αυτά τα στάδια. Ήταν τα στάδια του 21, του 20, mm -hmm. τα πολλά λόγια, οι επιθετικέ ενέργειε, αλλά στα θέματα ΑΟΣ ή Ιφαλοκρηπίδα. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια προεκλογική περίοδο που μα μένουν 6-7 μήνε για αυτήν. Και η Τουρκία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει επεξεργαστεί και οφείλει να το κάνει κάθε μέρα. ενδεχόμενα που δεν αφορούν θερμά επεισόδια, αλλά πολεμικά γεγονότα. Μάλιστα. Αυτό αυτό το μελετούν πάρα Είχε πολύ. Είχε ένα θερδιά. μήνυμα και ο κύριο Φλόρο στην ημερήσια διαταγή του προ το Στάτευα ω επιχειρησιακό επικεφαλή. Σε αυτό το πλαίσιο ναι. και με αυτή την απειλή. Το να σου λέει ακόμα και η Γερμανία ότι δεν μπορεί να αφισβητήσει τη Ελλάδα τίποτα, αυτό το κρίνω θετικό. Αλλά δεν περνάω από αυτό το θετικό σημείο στην άλλη πλευρά του mm. ποταμού να σα πω ότι Ούτε και η Γερμανία. Δεν θα όμω αν υπάρξει ε, Είμαι συντολική πάρα στάση. Πάρα πολύ συγκρατημένο σε όλα αυτά Μάλιστα. για του Γερμανού. Να, ναι, ναι, Ειδικά για του Γερμανού. Για του Γερμανού, ειδικά. Κύριε καθηγητά. Αντιθέτω, είναι πάρα πολύ δύσκολη η ίσω η δυσκολότερη μετά την α, αλλαγή στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Ναι. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Mm -hmm. ε. mm -hmm. Καλημέρα και στον κύριο Μάντο Καραγιάννη, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και King's College στο Λονδίνο. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Mm -hmm. Κύριε, κύριε να ξεκινήσουμε από εσάς που να δούμε πώς, πώς τι άφησε η επίσκεψη του κύριου Σόλτς, ε, αν ήταν όπως θα θέλαμε να είναι ο Γερμανο Καγκελάριο, αν μετατοπίστηκε η γερμανική θέση και στα ελληνοτουρκικά και στι ελληνογερμανικέ σχέσει. Πώ τον είδατε. Κοιτάξτε, ήταν μια θετική ε, μέρα για την ε, ε, ελληνική διπλωματία και την ελληνική εξωτερική πολιτική, αλλά όχι υπερβολικά. Mm -hmm. <laughs> δηλαδή, το να θεωρούμε ότι αυτή η επίσκεψη αλλάζει τα δεδομένα των σχέσεων Ελλάδα-Γερμανία-Ελλάδα-Τουρκία νομίζω είναι λάθο. Διότι οι σχέσει τη ε, Γερμανία με την Τουρκία είναι ε, 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 σχέσει πάρα πολύ. Καλά δομημένε και δεν αλλάζουν με επισκέψει. Και ακριβέ σχέσει. Και ακριβέ. Ε? Ε, με, με έντονο οικονομικό ναι, ενδιαφέρον. Ναι, αυτό εννοώ. Ε, εγώ ο, και από τον καιρό που ερχόταν η Καγελάριο Μέρκε στην Ελλάδα και υπήρχαν την πανοκρουσία ακόμα και στα δύσκολα χρόνια, πάντα κρατούσα επιφυλάξει, κύριε Παυλόπουλο, γιατί, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί αυτό είναι το θέμα μα. Με αυτό το κέντρο βάρου συζητάμε. Δεν συζητάμε. Ε, συζητάμε γενικότερα. Ναι. Σωστά. Ωστόσο, ε, οφείλουμε να πούμε όλοι μαζί. Ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα λόγω τη τάση τη Τουρκία σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δύση. Mm -hmm. Λόγω δηλαδή του αναθεωρητισμού τη, λόγω του αναθεωρητισμού τη Ρωσία με την Ουκρανία, που τον αναθεωρητισμό τον απέβαλε ω ε, σχήμα εξωτερική πολιτική, mm -hmm. λόγω αυτών που έχει κάνει ο πρόεδρο Ερντογάν με τον με πρόεδρο Πούτιν, με, την, με το Ιράν, γενικά με τη συμπεριφορά τη Τουρκία, όλη η Δύση έχει διαφοροποιηθεί με πρώτη δύναμη τι ΗΠΑ από την εποχή Τραμπ ακόμη. Εγώ θεωρώ ότι ο, πιο. Ακόμη και όταν πήγε προνομιακή σχέση με τον Ερντογάν. και μιλάγανε ένας... στα τηλέφωνα υπή... Α... και τα λοιπά Υπήρχε ένα υπουργό εξωτερικών, ο υπουργό εξωτερικών Πομπέο, mm. θα το θυμούνται όσοι παρατηρούν τα γεγονότα, mm. ο οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει τέρι στι σχέσει Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτειών στο παρελθόν, όσα χρόνια κι αν κανεί εξετάσει. Άρα Έχουμε μια Αμερικανική πολιτική που έχει αλλάξει τα πράγματα. Mm -hmm. Μοιραία και η Γερμανία μετατοπίζεται. Mm -hmm. Τίποτε περισσότερο από αυτό όμω, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δω. Ε, ε, πώ λέτε και επειδή έχουμε ένα δείγμα εγγραφή από τι αντιδράσει στην Τουρκία, μα το λέει νωρίτερα ο Αμανό. Είναι εκνευρισμένοι και από τον Σόλτ και από τον Μιτσοτάκη. Και από τον Σόλτ πρωτίστω. Έχει κάνει ο Σόλτ ούτω ή άλλως έχει κάνει δηλώσει και προμηνών. Ναι, ναι. Που έβγαζαν ε, την Τουρκία έξω από τα ρούχα τη. Mm -hmm. Εγώ τις θυμάμαι, τις σημειώναμε, το θεωρούσαμε πολύ σημαντικό. Επίσης. Το είχαμε σχολιάσει και μαζί ότι η Γερμανία δεν τα συνήθιζε στο παρελθόν αυτά. Mm -hmm. Δεν έχουν αλλάξει όμω οι βάσει τη προσέγγιση mm -hmm. τη Γερμανία προ την Τουρκία. Προ Θεού μην είμαστε φίλοις. Μάλιστα. Κυρία Καθηγητά, τι λέτε.